προεκλογικές φιέστες και μεγαλοειδεατισμός του Ερντογάν. Σήμερα Μαρία Ζαχαράκη βρήκε την ευκαιρία, παρουσιάζοντας τα νέα μαχητικά αεροσκάφη, να επιτεθεί και στη Δύση. Συνεχίζει λοιπόν Ματίνα να παρουσιάζει έργα της αμυντικής βιομηχανίας. Αυτό κάνει ο Τούρκος πρόεδρος σε αυτήν την προεκλογική εκστρατεία. Ακόμη και αν είναι ημιτελή αυτά τα έργα, οι μακέτες, όπως τα λέει η αντιπολίτευση. Σήμερα λοιπόν ο Τούρκος πρόεδρος διοργάνωσε άλλη μια φιέστα, μόνο και μόνο για να δώσει όνομα στο τουρκικό μαχητικό που κατασκευάζει η Τουρκία, το οποίο είναι ακόμη που κατασκευή, δεν έχει ακόμη καν κινητήρα. Το ονόμασε λοιπόν Καν, δηλαδή βασιλιά των βασιλιάδων. Αλλά σήμερα βρήκε την ευκαιρία, όπως ανέφερες και εσύ, κάτι που είχε καιρό να το κάνει, να αφήσει σαφείς αιχμές κατά της Δύσης και της Αμερικής. Ορισμένοι αισθάνονται άβολα, είπε, και στο εσωτερικό, εννοώντας ουσιαστικά την αντιπολίτευση, και κάποιοι άλλοι στην άλλη όχθη του νερού, είπε χαρακτηριστικά, μία έκφραση που περιλαμβάνει από την Ελλάδα μέχρι τα Βαλκάνια και την Ευρώπη. Δεν κατονομάζει βέβαια την Ελλάδα με αυτήν την έκφραση που είπε, ούτε κάποια άλλη χώρα, αλλά είναι προφανές ότι η αιχμή που αφήνει θέλει να δείξει ότι κυρίως στις ΗΠΑ, ότι εσείς που δεν μας δίνετε εξοπλισμούς, δεν σας έχουμε πια ανάγκη, κατασκευάζουμε τους δικούς μας και ειδικά μετά την εισβολή στην Κύπρο, όπως συχνά επαναλαμβάνει, που μας κάνετε νοικοκυρέους. Ο Τούρκος πρόεδρος εξακολουθεί λοιπόν να προβάλλει αυτά τα μεγάλα έργα, κυρίως στην αμυντική βιομηχανία, το τονίζω. Αυτήν έχει κάνει σημαία λοιπόν αυτή την εβδομάδα, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα που σκοπούσε στο θρησκευτικό συνέστημα και έδειχνε συνεχώς Αγία Σοφία. Τώρα αυτή την εβδομάδα έχουμε σποτάκια που εξυμνούν, προεκλογικά βέβαια, που εξυμνούν τα επιτεύγματα, σποτάκια που φτιάχνει το ίδιο το κόμμα. Επιδιώκει λοιπόν να κάνει το μέσο Τούρκο πολίτη να δει τη μεγάλη εικόνα της Τουρκίας για να ξεχάσει τη θλιβερή εικόνα της οικονομίας. Σε αντίθεση με την αντιπολίτευση που έχει κάνει σημαία της έννοιες που αγγίζουν το κοινό αίσθημα, όπως είναι η δικαιοσύνη, όπως είναι η δημοκρατία και η ισότητα. Μάλιστα. Μαρία Ζαχαράκη, σε ευχαριστούμε πολύ.